Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 16 του Μάη 2024 και είμαστε εδώ. Στην 164η εκπομπή, 60 λεπτά με τους Έλληνες. Κυριακή του Θωμά. Γιορτάσαμε όλοι μαζί προχθές και επί της ευκαιρίας να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε εορτάζουσες. Μετά το Πάσχα μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Θα έχουμε νέο πνεύμα, πνεύμα εορταστικό. Όλοι οι παράγοντες, όλοι οι φορείς καταρτίζουν το πρόγραμμα εκδηλώσεων στους μήνες του καλοκαιριού. Ωστόσο, πλησιάζουν και οι ευρωεκλογές. Σε 9 του Μάη θα ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες Αλβανίας και για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Βεβαίως, στο συνδυασμό των κομμάτων συμμετέχουν και μερικά παιδιά δικά μας. Ο Ηρακλής Παναγιώτου είναι ένα από τα παιδιά τα δικά μας, τον τόπο το δικό μας, που είναι υποψήφιος με την ελληνική λύση. Εκτός βέβαια, όπως είχαμε πει, από τον Κώστα τον Κυριακού με την Νίκη, τον Πύρο το Δήμα τον Ολυμπιονίκη, καθώς και τον Φρέντι τον Μπελέρη με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή επιτυχία σε όλους. Και αν υπάρχει κάποιος άλλος, εμείς εδώ θα σας ενημερώνουμε. Σημασία έχει ότι τα παιδιά τα δικά μας θα είναι υποψήφοι και ευχόμαστε να βγουν όσοι περισσότεροι ευρωβουλευτές και βέβαια με το καλό να έχουμε και δικό μας εκπρόσωπο στη Βουλή των Έλληνων. Μετά το σποτάκι, τα νέα. Από το πρωί της Δευτέρας βρέθηκα στα θερμοκήπια στο Καραχάτσι. Εκεί όπου συνάντησα τους παραγωγούς ντομάτας. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για στήριξη, συμπαράσταση, βοήθεια. Έκφρασαν τους προβληματισμούς που έχουν στη δική μας εκπομπή. Ας ακούσουμε πρώτα τον Γεωπόνο, τον κύριο Σωτήρη Κέντρο, ο οποίος είναι αιωνίως ερωτευμένος με τη γης. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ως παραγωγός ντομάτας, παρακαλώ. Οι άνθρωποι του Μόχθου είναι αναγνωρισμένοι τόσο Δήμο Φοίνικης, εδώ και δεκαετίες τώρα. Οπότε εδώ στα θερμοκήπια στο Καραχάτσι, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τα προβλήματα της αγοράς, ο αγώνας συνεχίζεται. Ποια είναι τα προβλήματα που έχουν φέτος στον αφορά την παραγωγή ντομάτας? Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σωτήρη Κέντρο να μας πει από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τώρα. Κύριε Σωτήρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε και χαίρομαι πολύ που ήρθατε στη βάση. Εδώ που εργαζόμαστε εμείς όλοι από το 1991 μέχρι σήμερα δεν έχουμε τραβήξει χέρι από αυτή τη δουλειά. Το γνωρίζουμε, έχουμε κάνει ρεπορτάζ και άλλα και πέρσι και στη συνέχεια γίνουν τα ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον κάθε αγρότη της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Φέτος τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Το κύριο πρόβλημα είναι το εμπόριο μας της παραγωγής, το οποίο εμείς το έχουμε το πιο καθαρό
πιο καθαρή παραγωγή που έχουμε εμείς που παράγουμε εδώ πέρα δεν έχει κανένα σε όλη την Αλβανία. Εδώ όλο το, δηλαδή έχουμε αγοράσει τα μελίσια και δουλεύουμε με μελίτσι για να κάνουμε το πιαλμίμι της παραγωγής. Αυτό σημαίνει έχουν ότι είναι βιολογική ντομάτα, έτσι. Γι' αυτό θα το λέω τώρα. Γι' αυτό η ντομάτα δική μας είναι η πιο βιολογική. Έχουν κάνει αναλύσεις στην ντομάτα τη δική μας και έχει βγει 0,3 χημικά που υπάρχει αυτό το προϊόν. Επιτρέπεται να φάει ο άνθρωπος μέχρι τα 20%. Ενώ οι παραγωγές που παράγουν οι άλλοι εδώ είναι πάνω από τα 60 και μέχρι 160. Αυτά είναι όλα δηλητήρια και εξαιρετικά για τα μικρά, για το σκότι. Κάνει ζημιά μεγάλη. Εσείς τώρα στην αγορά, μέχρι πού πηγαίνει το εμπόρευμα το δικό σας? Είναι εγχώρια αγορά ή και στο εξωτερικό? Σε εμάς, εξωτερικό φέτος έδινα άλλες χρονιές, φέτος ούτε κιλό. Γιατί? Ό,τι μας λένε αυτοί οι εμπόροι οι μεγάλοι που παίρνονται με την εξαγωγή της παραγωγής, ότι η υπόθεση του ευρώ που έχει πέσει πολύ χαμηλά. Δεν έχουν συμφέρον να κάνουν εξαγωγή γιατί δεν τους συμφέρει αυτούς τους μπισεσμένους, τους μεγάλους που... Αυτό είναι το κύριο. Η παραγωγή δική μας είναι η πιο καλύτερη γιατί όλοι βάωνε ροζέ ντομάτα, pink ready λέγεται. Η δική μας είναι pink lady, είτε ροζέ κυρία. Η πιο καλύτερη ντομάτα που υπάρχει παγκόσμια, όχι μόνο στην Αλβανία, είναι αυτή που παράγουμε εμείς. Εάν θα υπήρχε ένα κέντρο συγκέντρωσης παραγωγής, θα ήταν καλύτερα για εσάς ή θα μπορείτε να το λύνετε μόνοι σας όσον αφορά την εγχώρια αγορά? Το καλύτερο είναι αυτό. Αν έχει κέντρο, ξέρουμε, δένουμε τα συμβόλια και ξέρουμε ότι αυτή η παραγωγή θα πάει σωστά εκεί που χρειάζεται. Ενώ τώρα όλοι τρέχουμε, ένας δεξιά και ένας αριστερά και δεν ξέρουμε και τι κάναμε οι ίδιοι εμείς. Γιατί δεν έχουμε το εμπόριο ασφαλισμένο. Εγώ σας εύχομαι καλή σοδειά, καλή παραγωγή και ακόμα καλύτερες συνθήκες όσον αφορά την αγορά. Και καλή τύχη να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήθελα να λέγαμε πολλά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, εξαιρετικά για το εμπόρευμα, για να πουλήσω αυτή την ντομάτα που σου λέω, η ντομάτα ροζέ κυρία με 200, δηλαδή 200 παλιά, το κιλό είναι σκάνδαλο. Εμείς την παράγουμε με 480 λέει για το κιλό, ρίχνουμε λεφτά για να πάρουμε τουλάχιστον να πάρουμε ένα 600. Και παίρνουμε δηλαδή με 200 λέγια πουλάμε τα ντομάτα σήμερα. Εγώ σας υπόσχομαι ότι εντός του καλοκαιριού η εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες θα είναι ξανά εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος ο Παπάς είναι ένας ακούραστος διόργος. Ένας διόργος που εκφράζει τα προβλήματά του, μιλάει ευθέως, αγωνίζεται, το προσπαθεί και δεν το βάζει κάτω. Δείτε τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Παπά. Ενώ με τον Χρήστο τον Παπά, ο οποίος έχει και αυτό το δικό του θερμοκήπιο, θα συζητήσω λίγο, όσον αφορά και λίγο την ιστορική διαδρομή της ντομάτας. Κύριε Παπά, πόσα χρόνια είναι αυτά τα θερμοκήπια, τα οποία τα έχετε εσείς? Εμείς τα έχουμε τώρα πει γύρω στα 32 χρόνια πάει, τόσο το δουλεύω με το θερμοκήπιο εδώ. Και τώρα στο τέλος έχουμε 5-6 χρόνια που δουλεύουμε με αυτή την ντομάτα, την Pink Rock που λέγεται, η οποία την παράγουμε είναι... Παράγεται με μέλισσα και έχει την καλύτερη παραγωγή. Δεν παράγει ντομάτα όσο... Αλλά είναι η καλύτερη ντομάτα που υπάρχει. Τι έκταση είναι, πόσα στρέμματα? 25 στρέμματα. 25 στρέμματα. Τα οποία τα καλλιεργούμε εμείς. Πόσους εργάτες έχετε?
Σχεδόν τώρα σε 15 εργάτες έχουμε την. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αυτή είναι τώρα. Γιατί δεν βρίσκονται και εργάτες τώρα αυτόν τον καιρό. Ναι. Και αυτό. Πόσο τι πουλάτε την ντομάτα με, πόσο. Η το ντομάτα που λέτε με 200 λεκ. Παλιά. Παλιά. Αλβανικά. Ναι, αλβανικά. 200 λεκ φεύγει από εδώ, ε. Φεύγει από εδώ. Τόσο αυτή. Και στην αγορά πόσο τη βρίσκουμε. Χίλια. Χίλια λεκ. 5 φορές παραπάνω. 5 φορές παραπάνω είναι στην αγορά. Ναι. Εσείς τι θα ζητούσατε από την κυβέρνηση, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από όλους τους αρμόδιους φορείς? Εμείς καταρχήν δεν έχουμε καμία βοήθεια από το κράτος μια φορά, που είναι το πιο κυριότερο. Λένε κάνουμε χαρτιά, όχι θα πάρετε πετρέλα, όχι θα δω και για το. Δεν έχετε πάρει καμία βοήθεια? Μια φορά έχουμε πάρει 100 λίτρα πετρέλαιο ο καθένας, δηλαδή γύρω στα 200 λίτρα πετρέλαιο σε όλο τούτο το θερμοκήπιο, αυτό το πετρέλαιο έχουμε πάρει. Τίποτα άλλο, δεν μας έχουν δώσει τούτο. Λένε κάνετε χαρτιά, κάνουμε χαρτιά και τίποτα, δεν βλέπουμε καμία βοήθεια σε αυτό. Εγώ εύχομαι καλή τύχη να έχετε και σοδειά βλέπω έχετε, αλλά και η αγορά εύχομαι να πάει ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε μια φορά στην εκπομπή και χαιρόμαστε πολύ να είστε πάλι κοντά μας. Ωστόσο, οι δύο οι παραγωγοί, αλλά και πολλοί άλλοι εκεί που συναντήσαμε, μας εξέφρασαν και ένα πρόβλημα. Θέλουν να φτιάξει ο δρόμος που πηγαίνει προς τα θερμοκήπια. Διότι πηγαίνουν φορτηγά, αυτοκίνητα, παίρνουν την παραγωγή από όλη την Αλβανία και από Ελλάδα βέβαια, αλλά έχουν πρόβλημα με το δρόμο. Ελπίζω να επιληθεί και αυτό το πρόβλημα το δικό τους. Θα πάρουμε τώρα μία γεύση σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Δρόπολη την προηγούμενη Πέμπτη ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ελλάδας, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Στέφανος Κασελάκης. Κ. Κασελάκης έφτασε στην Κακαβιά τις πρωινές ώρες, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Δρόπολης Επογονίου, κ. Δημήτρης Τόλης. Συνόδευαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θανάση Οικονόμου, κύριος Μάριος Κάτσης, υποψήφιος ευρωβουλευτής, καθώς και δύο παιδιά δικά μας. Ο Νίκος ο Γιώργος από τη Δρόπολη, το Λόγκο, καθώς και ο Γιώργος ο Τρίχας από το Δήμο Φοινίκης. Δύο παιδιά δικά μας, τα οποία εδώ και χρόνια δραστηριοποιούνται με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την Κακαβιά, ο κύριος Κασελάκης έφτασε στο ενιαίο σχολείο του Πουλεράντες. Εκεί όπου δάσκαλοι και μαθητές του επιφύλαξαν μια θερμή υποδοχή και παραδοσιακή υποδοχή, θα έλεγα. Συνομίλησε με δασκάλους. Ο Διευθυντής Παιδείας Φοινίκης Δρόπολης, ο κ. Ζήσου Λούτσης, εξέφρασε μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παιδεία στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του κ. Λούτση. Το χώρο μας σήμερα, δημόσια παιδεία έχουμε στους δήμους Δερόπολης, Αγίων 40, Φοινικαίων, ενώ τα άλλα, οι άλλες περιοχές δεν είναι αναγνωρισμένες ως μειονοτικές περιοχές, οπότε και στη Χιμάρα δεν έχουμε το επίσημο σχολείο. Οπότε και τους δασκάλους εδώ πέρα, τους έχουμε 70 με 30, ας πούμε. Γενικά είναι στο σύνολο, αν υπολογίσουμε και τις πόλεις τα σχολεία, είναι περίπου στα 8 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κεντρικά αυτά, υπάρχουν και τα υπαγόμενα σε αυτά, τα οποία σιγά σιγά με τη συρρήγνωση θα συνειδρωθούν σε μεγάλα κέντρα. Και αυτός είναι ο στόχος μας, είστε σε ένα σχολείο το οποίο έχει διαμορφωθεί κάπως καλύτερα από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο εδώ. Είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Έγινε ανακαίνιση. Έγινε ανακαίνιση και αυτό χάρη στην πολύ καλή, δηλαδή, συνεργασία με τον Δήμαρχο της Δερόπολης. Έχουμε και τώρα στη Φοινίκη μια άλλη επένδυση, οπότε θα έχουμε κι άλλο ένα κέντρο σχολείου, όπου βεβαίως η οικοδομική υποδομή είναι
το πρώτο, αλλά εμείς έχουμε λήψεις αρκετές στους εξοπλισμούς, στα εργαστήρια. Ο κύριος Κασελάκης, ωστόσο, τοποθετήθηκε. Στην κυριολεξία άκουσε. Άκουσε τον κύριο Λούτσι, άκουσε τους δασκάλους, άκουσε τους υπολείπους και πιστεύω ότι όλα αυτά που άκουσε θα τα υπογραμμίσει σωστά αυτός και οι συνεργάτες του, ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον να ασχοληθούν και αυτοί με την παιδεία στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Αν και σημαντικές, βασικό ζήτημα για μας, επειδή και εγώ ίδιος είμαι παιδί της ομογένειας και καταλαβαίνω τη σημασία του ελληνισμού πανταχού της Ιφιλίου, είναι να στηρίξουμε εδώ όσο μπορούμε την παιδεία στην ελληνική εθνική μειονότητα για να μπορέσει να διατηρηθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και βέβαια, αφού περιηγήθηκε τις αίθουσες και τις τάξεις του σχολείου, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης πήγε στους τάφους των Ελλήνων. Στους τάφους των Ελλήνων, όπου κατάθεσε στεφάνι, άναψε κερί και τύπησε και αυτός με τον τρόπο του τους ήρωες του 1940. Σύρα είχε το Δημοτικό Μέγαρο, εκεί όπου ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Οτόλης τον υποδέχτηκε μαζί με πολλούς άλλους παράγοντες του Δήμου, εργαζόμενους και αρκετούς κάτοικους, θα έλεγα, και πήγαν πάνω στο γραφείο του Δημάρχου, όπου μετά την παραδοσιακή δροπολίτικη υποδοχή, ο Δήμαρχος ανέπτυξε μερικά από τα προβλήματα, μερικά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Δρόπολη και το Πογόνι εν έτη 2024. Ας πάρουμε μια γεύση το τι είπε ο κύριος Στόλης. Τα προβλήματα στο χώρο μας είναι πολλά. Ξεκίνησαμε με τα σχολεία Βουλαράτες, όπως τα είπε και ο Διευθυντής Παιδείας, και συνεχίζουμε με άλλα προβλήματα της καθημερινότητας που έχουν οι Δήμοι. Τα προβλήματα είναι πολλά. Εμείς θα κάνουμε μερικά όχι αιτήματα. Θα σας ενημερώσουμε για τα πιο σημαντικά προβλήματα του Δήμου μας και μετά όποιος μπορεί να προωθήσει τη φωνή μας κάπου πιο πάνω. Είναι γλυκό κεράσι. Και εκεί ο πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης μίλησε και τοποθετήθηκε πάνω στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εθνική ελληνική μειονότητα, καθώς και τους προβληματισμούς, πώς την οπτική γωνία με τα οποία τα βλέπει η πολιτική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ. Είσαστε πολύ πολιτικοποιημένοι, πολύ κομματικοποιημένοι, είπε μεταξύ των άλλων ο κύριος Κασελάκης. Αφού βέβαια βγήκε στους δρόμους του Γιώργου Τσατιού, πήγε και σε καφενεία, αντάμωσε κόσμο, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνθηκε προς τη Βάνιστα, στο κέντρο εστίασης Καλημέρα. Εκεί όπου τον υποδέχτηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Εστίας Δρόπολης, κυρία Όλγα Παπά Παγώνα, και βέβαια και οι άλλοι παράγοντες του χώρου, όπως ήταν ο Λεωνίδας ο Παπάς, ο Δημήτρης ο Μπόλης, που ήρθανε από τους Αγίους 40, από το Δήμο Φινίκης, για να συναντήσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και να εκφράσουν και αυτή την άποψη τη δική τους. Επίσης, θα ήθελα να πω εδώ ότι η περιοδία του κύριου Κασελάκη ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση που είχε με την ηγεσία της Ομόνιας. Βασίλης Κάιος και Δημήτρης Μαλούκης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας αντίστοιχα της οργάνωσης της Ομόνιας. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την περιοδία του κύριου Κασελάκη με τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στους δημοσιογράφους στην πλατεία του Δημοτικού Μεγάρου του Γιώργου Τσάντες. Παρακαλώ τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Τόλη. Πάμε. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλοι εδώ. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον αγαπημένο μου Δημήτρη, για την εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία. Είμαστε εδώ
στην Ινδρόπολη, στην ελληνική εθνική μειονότητα, για να εκφράσουμε έμπρακτα την αμέριστη στήριξή μας. Για μας είναι ένα βαθιά εθνικό ζήτημα και εγώ, με παιδί της ομογένειας, καταλαβαίνω τι πάει να πει το να είσαι Έλληνας έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια ομογένεια, μια μειονότητα που έχει και έμπρακτη ανάγκη στήριξης από την πολιτεία. Συζητήσαμε πολλά ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα, όπως είναι το επίδομα για τους ομογενείς εδώ να μην είναι σε επίπεδο οικογενειών, αλλά σε επίπεδο δικαιούχων. Συζητήσαμε για την πολιτική προστασία. Όταν λέμε για πρόληψη όσον αφορά στην κλιματική κρίση, δεν φτάνει να τα λέμε στα λόγια. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα σε αυτή την περιοχή. Και πρέπει μαζί με τις ελληνικές αρχές και τις περιφέρειες να μπορέσουμε να συντονιστούμε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας εδώ. Να στηρίξουμε την παιδεία στα σχολεία όσο μπορούμε, και λίγο τεχνικά και με πάτηξη της γραφειοκρατίας που μπορεί να υπάρχει. Είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται, δεν πρέπει να κομματικοποιούνται. Είναι εθνικά ζητήματα και εμείς ως η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας θα παραμείνουμε θεσμικοί και θα υποστηρίξουμε τον ελληνισμό όπου και αυτός βρίσκεται, και ειδικά όταν βρίσκεται στα σύνορα της χώρας μας, εκεί που έχει παλέψει και χύσει αίμα για την ελευθεριά της Ελλάδας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ελλάδος που επισκέφθηκε σήμερα το Δήμο Δερόπολης Πογονίου. Είναι τιμή για μένα και για όλους τους κάτοικους της περιοχής που είναι εδώ μαζί μας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συζητήσαμε τα θέματα και τα προβλήματα που έχουμε ως Δήμος Δερόπολης Πογονίου και ευχόμαστε να ακουστούν και πιο ψηλά. Θέλω να προσθέσω αυτό ότι εδώ στους μειωνοτικούς δήμους και στην Χιμάρα, στους Έλληνες συμπολίτες μας, σας δεσμεύομαι ότι δεν θα σας ξεχάσουμε, ότι ερχόμαστε ανατακτικά διαστήματα, είναι υποχρέωσή μας ως πολιτεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα στη Δερβιτσιάνη είχαμε εκδήλωση. Εγγένεια πολιτιστικού μεγάρου, καθώς και έναρξη τουριστικής περίοδου στο Δήμο Δρόπολης και Πογονίου. Πέραν τούτου θα έχουμε και μία έκθεση. Μία έκθεση από την Μάρθα Γκοτζιά, από τη Δερβιτσιάνη. Και αυτή η έκθεση ζωγραφικής θα μείνει για μερικές ημέρες ανοιχτή εκεί στο κεφαλοχώρι, στο πολιτιστικό μέγαρο. Εμείς θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα ένα ρεπορτάζ σχετικά με αυτή την εκδήλωση. Με όλα τα αυτά, η γνωστή συνεργάτη της εκπομπής, η κυρία Βασίλο Κυριακού, είχε ένα ποίημα το οποίο το αφιερώνει στα εγγένεια του Μεγάρου και βέβαια στην τελετή ενάρξης της τουριστικής σεζόν. Παρακαλώ. Ο χώρος αυτός πριν από πολλά χρόνια ήταν ένα μικρό αναγνωστήριο που διάβαζαν οι χωριανοί την εφημερίδα. Το αναγνωστήριο του χωριού έγινε παλάτι του πολιτισμού. Το χτίσαμε χωριάτικα, βάλαμε χρήματα όλοι, παλάτι του πολιτισμού, εικόνα του ελληνισμού. Γινότανε προγράμματα, γινόταν συγκεντρώσεις, γινόταν θέατρα πολλά, γινόταν εκθέσεις. Βγαίναν και διασκεδάζανε όλοι οι νεολαίοι, γυναίκες, άντρες και παιδιά, ακόμα και οι γέροι. Κι έτσι επέρασε ο καιρός, πέρασαν και τα χρόνια, η σάλα μένει ακούνητη σαν στα βουνά τα χιόνια. Και τώρα ξανανέωσε, τη στόλισαν οι νέοι, θα βγουν να διασκεδάζουνε ξανά προγράμματα χαρές, πάλι θα αραδιάσουνε. Θα γίνουν τα εγγένεια και ένα μεγάλο πάρτι, το έργο του πολιτισμού εγγράφτηκε στο χάρτη. Ένα ευχαριστώ με σεβασμό σε αυτούς που ενδιαφέρθηκαν και το ξαναέφτιακαν καινούριο. Είπαμε ότι μετά το Πάσχα αλλάζει το πνεύμα. Έχουμε εορτές. Πρόγραμμα εκδηλώσεων καλοκαιριού. Ποιες εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Δήμο Φοινίκης? Στην εκπομπή μας μίλησε ο Στέφανος Σουσέντης.
προϊστάμενος πολιτισμού στο Δήμο Φοινίκης. Παρακαλώ, να τον ακούσουμε. Μιλάμε τώρα για το πρόγραμμα που έχει για το γραφείο το δικό μας. Έχει γίνει κανονικά βάσει του σχέδιου που έχει βγει στις αρχές χρονιάς και αυτή τη χρονιά έχουμε κάνει πιο επιπλέον δραστηριότητες. Περιπίν πρώτη φορά πήγαμε πάνω στη Τζερκοβίτσα και κάναμε την καθαρή Δευτέρα και τη μέρα των χάρτα ετών και είχε μια μεγάλη συμμετοχή όλων των κατοίκων εκεί. Για πρώτη φορά δώσαμε ζωντάνια και έχουμε ήδη η πρωτοβουλία του Δήμαρχου κάθε γιορτή να γίνεται σε μια ξεχωριστή χώρα, ώστε όλα τα χωριά του τόπου μας και όλες τα πιο μακρινά αυτά να γίνει. Είναι πιο ωραίο πάλι σήμερα, όχι σήμερα, πριν μερικές μέρες, το Άγιο Γιώργη, στη Δίβρη Πάνω, που είχε μια μεγάλη πολύ συμμετοχή, επειδή φτιάξανε δρόμοι και αυτό είναι μια χάρη του Δήμαρχου και του γραφείου που συμμετάχει εκεί για να γίνει πιο καλύτερη πρόσβαση από όλα για να πάνε σε κάθε αξιοθέατο που έχουμε εδώ για να βγουν να δείξουμε και να κάνουμε μια διαφήμιση. Κατά τα άλλα, είπε πάλι στο γαλάζιο μάτι, θα γίνει η έναρξη του τουριστικού σεζόν και εκεί έχει βαλθεί πάλι χέρι γιατί θα βγουν τα κάθε κιόσκια που θα είναι εκεί που να εξυπηρετούν τον κόσμο για να προσφέρουν τα αγαθά του τόπου μας για αυτά που τα κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες εδώ, να έχουν μια μορφή και μια πιο καλή παρουσίαση και ώστε να συμμετέχουν πιο πολλοί ξένοι και να έρθουμε να έχουμε πιο πολύ αριθμό τουριστών. Τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα Λιναδάρτου και συγκεκριμένα ο πρόεδρος, κύριος Γιώργος Λιναδάρτου, έκαναν δυνατό να φέρουν βοήθεια με εξοπλισμό, υπολογιστές, στα σχολεία του Δήμου Φοινίκης. Αυτό έγινε γνωστό σε εμάς από τον καταξιωμένο γιατρό, φυσιοθεραπευτή, τον κύριο Δημήτρη Μπόλη, ο οποίος σε συνεργασία και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ρωμαίο Τσάκολη, μπόρεσαν να φέρουν αυτή τη βοήθεια με εξοπλισμό για τα σχολεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στο Δήμο Φοινίκης. Πέραν τα ευχαριστήρια που έδωσε ο ίδιος ο κ. Μπόλης, δίνουμε και εμείς βέβαια, όποιος προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, μπράβο του και εύγε του. Δεν έχει σημασία. Επίσης, τα αδέρφια και οι αδερφές μας, από τη Λάρισα, από το Σύνδεσμο Πύρος, έφεραν βοήθειες για τις άπορες οικογένειες στη Δρόπολη. Μάλιστα, υπήρχε και ένα ευχαριστήριο από πλευράς της Δημοτικής Αρχής πάνω σε αυτό το θέμα. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε διότι θυμάστε τα γερόντια, τους παρήλικες, τις φτωχές οικογένειες εδώ στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Μπράβο σας. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, τη Δευτέρα ήμασταν στο Καραχάτζι και δεν μπορούσαμε να μην πάρουμε πλάνα από αυτό το χωριό. Το χωριό το οποίο είναι γνωστό με τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλάση, με τους κατοίκους, με τις ομορφίες που τους έδωσε η φύση, με τις ομορφίες που τους χάρισε ο Θεός. Πλάνα και εικόνες λοιπόν από το Καραχάτζι, Δευτέρα 13 του Μάη 2024, συνοδεύουμε με ένα τραγούδι πολυφωνικό από τον Όμιλο Γυναικών Φοινίκης στη δεκαετία του 1980, το οποίο βρίσκεται εδώ, στο αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού Αγιοκάστρου. Τριαντάφυλλο ωραίο. Παρακαλώ. Ήθελα να σε ρωτήσω, τριαντάφυλλο. Yeah.
φίλο. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του 2025. Μάλιστα, βάσει του εκλογικού κώδικα, η 15η του Μάη του 2025 είναι η τελευταία προθεσμία για τη διεξαγωγή των εκλογών. Οπότε, απομένει λιγότερος από ένας χρόνος για τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών. Πόσο έτοιμα είναι τα κόμματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για αυτή την πολιτική αναμέτρηση? Εμείς συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του κόμματος ΜΕΓΑ, του κόμματος των Ελλήνων, τον κύριο Χρυσάκη Κίτσο. Πόσο έτοιμο είναι το ΜΕΓΑ για αυτές τις εκλογές, με ποιον θα κάνει συμμαχία? Επίσης, θα έχουμε τελικά εσωκομματικές διαδικασίες, αρχαιρεσίες μέσα σε αυτό το κόμμα? Πάμε να δούμε τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κίτσο. Πόσο έτοιμο είναι το κόμμα των Ελλήνων, Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το μέλλον, ή το κόμμα ΜΕΓΑ για τις εκλογές του 2025? Θα συζητήσω τώρα με τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χρυσάκη Κίτσο. Κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Πώς είναι η πολιτική κατάσταση στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ένα χρόνο πριν τις εκλογές? Καταρχήν, εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί για τα προβλήματα και τους προβληματισμούς που έχει ο χώρος ο δικός μας. Πιστεύω ότι γενικά η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν είναι και στις καλύτερες συνθήκες τις πολιτικές που θα μπορούσε να ήταν. Θα πρέπει όλοι μας να καθίσουμε, να κάνουμε μια ανασύνταξη όλης της διαδρομής μας όλα αυτά τις τρεις δεκαετίες και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Καταρχήν, θα πρέπει να δούμε και να προσαρμόσουμε την δική μας πολιτική με τις εξελίξεις που υπάρχουν
και στην Αλβανία, γιατί σίγουρα η Αλβανία πλέον δεν είναι μια χώρα του πριν 20-30 ετών, αλλά έχει εξελιχθεί, έχει αναπτυχθεί, έχει αλλάξει νοοτροπία και θα πρέπει και εμείς ως εθνική ελληνική μειονότητα να καθίσουμε και να δούμε και να βρούμε το σωστό τρόπο να προσπαθήσουμε να έχουμε την καλύτερη πολιτική εκπροσώπηση, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να έχουμε και να σκεφτούμε για την επόμενη μέρα και για το μέλλον του τόπου μας. Έχουμε δει και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτά τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα έχει αδειάσει και ρημώνει ο τόπος μας με ένα ρυθμό ο οποίος πλέον είναι ανησυχητικός. Τότε τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον τόπο μας και να έχει προοπτική? Θα καθίσουμε ακόμα να έχουμε τις ελπίδες μας στην τρίτη ηλικία, η οποία θα πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτόν τον κόσμο που κρατάει ακόμα ζωντανά τα χωριά μας? Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είδα και ζήσαμε όλοι μαζί την περίοδο της γιορτής του Πάσχα. Κάποιες παρεμβάσεις σημαντικές οι οποίες έγιναν στο χώρο το δικό μας, σε δρόμους και σε άλλα έργα, έφεραν πίσω αρκετό κόσμο. Αρκετό κόσμο το οποίο δεν το έχουμε δει και δεν το έχουμε ζήσει αυτά τα τελευταία χρόνια, ίσως και λόγω του κορονοϊού και οικονομικής κατάστασης και όλα αυτά μαζί, αλλά είδαμε και παρατηρήσαμε ότι, ας πούμε, ας αναφέρω το δρόμο που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, κατόρθωμα του Δήμου Φοινικαίων, του δρόμου Δίβρης Θεολόγου, το οποίο έφερε, και αυτό το παρατηρήσαμε και με τα πανηγύρια που είχε σχεδόν κάθε μέρα αυτές τις ημέρες, με πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό που είναι πιο ενθαρρυντικό είναι ότι επισκέφθηκε το χώρο μας και τα χωριά μας νεολαία. Και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα τρία πράγματα που εμείς έχουμε και ως κόμμα των Ελλήνων είχαμε πάγια στρατηγική όλα αυτά τα χρόνια, ήταν δρόμοι, νερό και ρεύμα. Τα προηγούμενα χρόνια και επί θητείας μου έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις σε μεγάλα έργα υδροδότησης, όπως είναι τα περιφερειακά του Μέρκου, της Λεσνίτσας, αλλά και Φινίκης, που έδωσε πόσιμο νερό σε όλα αυτά τα χωριά. Και πιστεύω θα και ο νέος Δήμος, γιατί είναι στις προτεραιότητες τους, να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή και από το Δήμο Φοινικαίων, αλλά και από τους άλλους Δήμους, ούτως ώστε να λύσει και το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό στον τόπο μας. Είναι τα δίκτυα τα οποία έχουν πάρα πολλές δεκαετίες που δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση και δημιουργούν πρόβλημα κάθε φορά που υπάρχουν βροχές ή καταιγίδες είτε ούτω καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή την πρώτη χρονιά λειτουργίας και του νέου Δήμου Φοινικαίων έχουν γίνει τρεις σημαντικές παρεμβάσεις, τα οποία ήταν προτεραιότητα. Είναι ο δρόμος που, όπως αναφέραμε, του Θεολόγου, Δίβρης Θεολόγου. Είναι
η απορρόφηση κονδυλίων για το κανάλι Θωμά Φιλιππέου και το σχολείο Φινίκης. Είναι τρία σημαντικά πράγματα τα οποία έγιναν από την πρώτη χρονιά της θητείας του νέου Δημάρχου Φινικαίων και πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει και κάποιες άλλες παρεμβάσεις και σε διάφορους δρόμους άλλων χωριών και πιστεύω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Αν κατάλαβα καλά, εσείς αφήνετε να εννοηθεί ότι και στις εκλογές του 2025 θα είσαστε στο συνασπισμό με το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι μια απόφαση η οποία είναι προσωπική δική μου. Θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, θα δούμε και τις εξελίξεις και αυτό θα το αποφασίσουμε την κατάλληλη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει, όπως το ανέφερα και στην αρχή, θα πρέπει να δούμε και να χαράξουμε μια νέα πολιτική την οποία τη χρειάζεται ο χώρος ο δικός μας. Ο χώρος μας πλέον δεν έχει περιθώρια για συγκρούσεις, για μικροπολιτικές συγκρούσεις, αλλά χρειάζεται μια εθνική στρατηγική την οποία πλέον την έχουμε ανάγκη. Όπως έχουμε δει πλέον και με την υπόθεση του εκλεγμένου δημάρχου της Χιμάρας την τελευταία χρονιά, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και στις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά αυτό σίγουρα επηρεάζει και την ίδια την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, ζώντας καθημερινά αυτά τις ιστορίες, τις εθνικιστικές, τις μικρο παρεμβάσεις οι οποίες επηρεάζουν κατά κάποιον τρόπο την καθημερινότητα των Ελλήνων κατοίκων της περιοχής. Υπάρχει κάποια σχετική προσέγγιση θέσεων είτε και συνεργασίας μεταξύ του ΜΕΓΑ και του ΚΙΑΔ της Ομόνιας? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι σίγουρα συζητήσεις υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν και στο μέλλον για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βρούμε ένα τρόπο λειτουργίας και ας μην ξεχάσουμε ότι αυτές οι προτάσεις από πλευράς μας ήταν από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του κόμματος ΜΕΓΑ. Όπως εγώ θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά, η πρότασή μας από το 2013, τα δύο κόμματα, και το ΚΙΑΔ και το ΜΕΓΑ, να κατεβαίναν στις εκλογές σε μια συμμαχία, σε ένα συνασπισμό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή οι συνασπισμοί, οι συμμαχίες όπως προϋπήρχαν το 2013 δεν υπάρχουν, αλλά πάντα υπάρχουν τρόποι οι οποίοι μπορούν να μας καταστήσουν εφικτή την συνεργασία αναμεταξύ μας, ούτως ώστε να έχουμε εκπροσώπηση στην Αλβανική Βουλή. Η πρότασή μας και η παρέμβασή μου στην Επιτροπή η οποία ασχολείται με τις αλλαγές του νέου εκλογικού νόμου ήταν πάγια και θα είναι ούτως ώστε κάποια στιγμή να γίνει και με νόμο η ποσοστιαία συμμετοχή των Ελλήνων στην Αλβανική Βουλή. Γιατί αυτό θα μας καταστήσει εφικτό την αποφυγή συνεργασιών με τα μεγάλα κόμματα στην Αλβανία, τα οποία στην ουσία προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις συμμαχίες για πολιτικό όφελο δικό τους. Είσαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη το αίτημά σας για ποσοστιαία συμμετοχή, διότι από ό,τι γνωρίζω τέλη του Ιούνιου ολοκληρώνεται και η θητεία της Επιτροπής για τον Εκλογικό Νόμο? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι αισιόδοξος περί αυτού.
όπως δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα αυτή τη στιγμή και για την ψήφο των μεταναστών, η οποία ψήφο σε εμάς θα μας έδινε μια άλλη δυναμική και συμμετοχή των δικών μας ανθρώπων στις εκλογές και στις πολιτικές αποφάσεις του τόπου μας. Αυτό θα άλλαζε τελείως το πολιτικό σκηνικό και στον τόπο μας. Πιστεύω, γιατί αυτό είναι και μια συνταγματική υποχρέωση της Αλβανικής Βουλής, ούτως ώστε να θεσμοθετήσει και με νόμο την ψήφο των μεταναστών. Αυτή η κολεσεργία που υπάρχει τώρα στα μεγάλα κόμματα τα οποία θα πάρουν τις αποφάσεις περί αυτού δεν με κάνουν αισιόδοξο ότι αυτό θα μπορέσει να ολοκληρωθεί για τις επόμενες εκλογές. Πιστεύω ότι σίγουρα για τις άλλες εκλογές αυτό θα είναι εφικτό και πιστεύω ίσως και θα είναι θετική εξέλιξη αυτό να με την παρέμβαση και του ΟΑΣΕ και του ξένου παράγοντα να μπορέσει να γίνει εφικτό από αυτές τις εκλογές, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όσο εσείς με προηγούμενες δηλώσεις, όσο και ο βουλευτής ο κύριος Νίκος Κούρης, έχετε δηλώσει στην εκπομπή ότι το κόμμα ΜΕΓΑ θα προσχωρήσει σε έστω κομματικές διαργασίες. Σε ποια φάση βρίσκεστε? Κοιτάξτε, σίγουρα θα το κόμμα ΜΕΓΑ ως όλοι οι πολιτικοί φορείς έχει αναγκαία την αναδιοργάνωσή του, γιατί χωρίς να γίνει αυτό δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και στις επικείμενες εκλογές της επόμενης χρονιάς, που λογικά θα είναι σχεδόν ένα χρόνο από τώρα, γιατί βλέπουμε και τα άλλα κόμματα και τα μεγάλα κόμματα έχουν αρχίσει ήδη τις προετοιμασίες για τις επόμενες εκλογές. Σίγουρα άμεσα θα ξεκινήσουν και θα ξεκινήσει η αναδιοργάνωση από τη βάση. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι η αναδιοργάνωση έχει σχέση μόνο με τα πρόσωπα ή με την ηγεσία. Η αναδιοργάνωση έχει σχέση με την οργάνωση από τη βάση, ούτως ώστε να έχουμε εκπροσώπους σε κάθε χωριό, σε κάθε γωνιά που υπάρχουν Έλληνες, και να μπορέσουμε εντωμεταξύ να παράγουμε και πολιτική, να έχουμε μια σοβαρή πολιτική, όχι μόνο πατριωτικές κορώνες, αλλά μια σοβαρή πολιτική και μια συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης του τόπου μας. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να μας πείτε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εντός του καλοκαιριού, εντός του φθινοπόρου? Εγώ πιστεύω ότι εντός του καλοκαιριού σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία αναδιοργάνωσης, να τελειώσει και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και ένα μικρό σχόλιο για τις ευρωεκλογές. Είναι και 3-4 υποψήφοι που κατάγονται από το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Υπάρχει κάποια θέση δική σας όσον αφορά τη στήριξη αυτών των υποψηφίων? Κοιτάξτε, εμείς στηρίζουμε και υποστηρίζουμε όλους τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν καταγωγή από τον τόπο μας, όπως κάναμε πάντα και όλες τις εκλογές, είτε βουλευτικές εκλογές, είτε τοπικές εκλογές στην Ελλάδα. Υπάρχουν και σημαντικές υποψηφιότητες αυτή τη στιγμή σε ψηφοδέλτια σχεδόν όλων των κομμάτων, των κυριότερων κομμάτων της Ελλάδος. Πιστεύουμε ότι και οι Έλληνες του τόπου μας θα
σκεφτούν ορθολογιστικά και ούτως ώστε για να καταφέρουμε να στείλουμε εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι μεγάλο κατόρθωμα και εύχομαι να έχει συνέχεια. Και τις επόμενες εκλογές στην Βουλή της Ελλάδος να μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε και δικό μας εκπρόσωπο. Το τονίζω και το ξανατονίζω ότι μια εκπροσώπηση στην Βουλή της Ευρώπης θα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, για να ακουστούν τα προβλήματά μας, να ακουστεί η φωνή μας και να βοηθηθεί η επιβίωσή μας στον τόπο μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ρουμπρίκα «Κάθε πέρσι και καλύτερα» ή «Κάθε φέτος και χειρότερα». Δείτε λοιπόν πώς έγινε η έναρξη της τουριστικής σεζόν ένα χρόνο πριν, το 2023. Μάλιστα τότε έγινε στη Δούβιανη, αρχίζοντας πάντα από το μοναστήρι της Αγίας Ιουλίτας, το γνωστό, το θαυματουργό, το περίφημο, και μέσα στο χωριό όπου τότε είχαμε μια ωραία εκδήλωση. Παρακαλώ, πλάνα και εικόνες συνοδεύουμε με δημοτική μουσική και τραγούδια. Πάμε.
καταλαβαίνετε, φτάσαμε για σήμερα στο τέλος της εκπομπής, η οποία αναμεταδίδεται Κυριακή το μεσημέρι, 1:30. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Παρακαλώ, δείτε τις φωτογραφίες. Μετά το Πάσχα, στα χωριά τα δικά μας υπάρχει ένα έθιμο. Πηγαίνουν Δευτέρα του Πάσχα, Παρασκευή του Πάσχα, πως οι Δερβιτσώτες, πως και πολλοί άλλοι στα άλλα τα χωριά. Στο Γιουργουτσάτι πήγαιναν και πηγαίνουν Τρίτη του Πάσχα. Δείτε λοιπόν τι κάνουν οι Γιουργουτσατινοί. Με ορχήστρα, με ωραία φαγητά, πασχαλιάτικα, εδέσματα και βέβαια γλεντάνε παραδοσιακά όπως τους αρμόζει. Ωστόσο, οι σωτηριώτες της Αμερικής συγκέντρωσαν χρήματα για να ανακαινήσουν, να φτιάξουν την πλατεία, τον αυλόγυρο, στο κέντρο του χωριού, όπου ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Γκέργι Ντράλιο, μαζί με τους συνεργάτες του, ολοκλήρωσαν αυτές τις εργασίες. Έβιασε όλους. Αδέρφια από τη Σωτήρα, αδέρφια στην Αμερική, αδέρφια στην Δρόπολη, προχωράτε να φτιάξετε και να ομορφύνετε ακόμη περισσότερο το χωριό σας. Ωστόσο, μία εκδήλωση πολύ μεγάλη έρχεται στις 1 του Ιούνιου. Η Ένωση Γυναικών Αγίων 40, Ρόδων τον Αμάραντο, θα έχουμε ξανά μία εκδήλωση στο Βουθρωτό, στο Αρχαίο Θέατρο. Όλα τα λένε οι χωροί. Κάθε χρόνο το οργανώνουν, κάθε χρόνο και καλύτερα. Μπράβο τους, έβγε τους. Γι' αυτό και εμείς έχουμε το κεφάλι ψηλά. Σας εύχομαι υγεία και αγάπη, αγάπη και υγεία. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας.